Κατσάντα. Με φαλικά τραγούδια. Εγκεφαλικά. Και αυτό που θα ακούσεις τώρα είναι μια μετάφραση που έχω κάνει του Ρόντνεϊ Κάρινγκτον, το Dear Penis. Ήταν αγαπητό μου πέος και πάει κάπως έτσι. Κρατήστε ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά αυτιά. Αγαπητό μου πέος, δεν νομίζω πως πλέον σε συμπάθω. Συνήθισα να με βλέπεις ταξιδιζόντα, τώρα κοιτάς προς τα κάτω στο κενό. Αγαπητό μου πέος, πλέον δεν σε συμπαθώ. Κάποτε ήμασταν εμείς οι δυο, μια χαρτοπετσέτα και ένα περιοδικό. Αυτά χρειαζόμασταν, κοίτα, όλα καλά. Μα τώρα οι καιροί αλλάξανε και νομίζω πως θες εσύ γι' αυτό. Αγαπητό μου πέος, πλέον δεν σε συμπαθώ. Κάνε ντουέτο αυτό το τραγούδι. Αγκάστε καταδέχτη να κάνει το ρόλο της πουτσας μου. Εγώ θα το πω μόνος μου. Αγαπητέ μου πάνω, δεν νομίζω πως πλέον σε συμπαθώ. Επειδή όταν είσαι πιωμένος με βάζει σε μέρη που δεν τα μπορώ. Πριν καλά καλά να σηκωθώ. Αγαπητέ μου πάνω, πλέον δεν σε συμπαθώ. Γιατί δεν βρίσκουμε το κλειδί στη σχέση σαν άντρας προς πουλί. Να φανερώσουμε το πραγματικό μας εαυτό. Αν βάζαμε τα κεφάλια μας μαζί, θα κλεινόμασταν σπίτι για μια ζωή. Αγαπητό μου πέος, είσαι το καλύτερο μου φιλαράκι. Και πάω μια και ξυρίζεσαι, ξύρισε μου το μπαλάκι. Ξέρω ότι το τραγούδι αυτό είναι καταρχήν σχεδόν ακριβής μετάφραση. Οπότε να με συγχωρέσετε άμα ήταν λίγο φτωχός ο στίχος προς το τέλος, ειδικά εκεί που έλεγε «Είσαι το καλύτερο μου φιλαράκι, ξύρισα με το μπαλάκι, εύκολη ομοιοκαταληξία, δεν το συνηθίζω», αλλά επειδή μ' άρεσε και σαν εικόνα το κράτησα, έτσι μια μόνη κάνω εδώ στα Βέβαια, το τραγούδι αυτό έχει κατηγορηθεί ότι περνάει άσχημα μηνύματα. Εκεί που λέει, αν βάζαμε τα κεφάλια μας μαζί, θα κλεινόμασταν σπίτι για μια ζωή. Το έχουν κατηγορήσει ότι παραπέμπει σε αυτοπεδοφυλασμό. Εγώ δεν ήθελα να δώσω... Δεν ήθελα, όχι, δεν ήθελα να το βγάλει αυτό το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο. Όχι ότι έχω δοκιμάσει. Ναι, όχι, είναι εκτός αν λένε, αν κάνεις μια χειρουργική επέμβαση και αφαιρείς δύο πλευρά από εδώ. Για να διπλώνει καλύτερα. Άλλοι λένε και με ένα πλευρό το καταφέρνεις, τώρα εντάξει, άμα πήγες μεγάλη, εσύ... Αλλά, θέλω να κρατήσετε ανοιχτό μυαλό για την επόμενη πρόταση που θα σας κάνω. Λέω εγώ τώρα, άμα ήταν εφικτό, χωρίς τη χειρουργική επέμβαση, άμα μπορούσαμε να το κάνουμε, άμα ήταν εύκολο. Η κοινωνία μας ήταν πάρα πολύ διαφορετική σήμερα. Ας πούμε ένα μικρό παράδειγμα. Σήμερα στο μαγαζί θα ήταν μόνο γυναίκες. Να κοιτάνε μια άδεια σκηνή. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα ξεκουραστούν λίγο.